τους Ιουγκοσλάβους έστω και με ένα πέντο διαφορά. Κάτι βέβαια απίθανο, αλλά υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Όλα έτοιμα είναι για το τζάμπολ. Κέρδισαν οι Βούλγαροι την μπάλα και Τζένοφ τώρα στην πρώτη επίθεση κόβεται από τον Φασούλα, αλλά έχει κρυωθεί νωρίτερα με φάουλ ο Στεργάκος. Δικαίωμα στον Τζένοφ για δύο βολές. Γκλούσκοφ, Τζένοφ, Βεσένκοφ, Μλαντένοφ και Άντοφ η πεντάδα για τους Βούλγαρους. Okay. 2-0 για την Βουλγαρία, 0-2 με τις δύο βολές του Τζένοφ και τώρα Γκάλης, Στεργάκος. Ισοφαρίζει 2-2 Μλαντένοφ στο κατέβασμα της μπάλας. Άντοφ προσπάθησε να κόψει ο Φασούλας ριπάν από το Γιαννάκη και Γκάλης τώρα. Κερδίζει φάουλ. Απ' έξω λέει ο Σαντσής. Το φάουλ του Τζένοφ πάνω στον Γκάλη. Χριστοδούλου επαναφέρει. Γιαννάκης, Γκάλης, Φασούλας. Μπροστά από τον Γκλούσκοφ, 4-2 με την ωραία κίνηση του ψηλού της ελληνικής ομάδας. Τζένοφ, Άντοφ, πέρασε για τον Γκλούσκοφ. Προσπάθησε να κόψει ο Φασούλας αλλά κάνει φάουλ στον Γιώργη Γκλούσκοφ. Τον πρώτο, εδώ βλέπετε την προσπάθεια του Γιώργη Γκλούσκοφ, τον πρώτο ανατολικό μπασκετμπολίστα που έσπασε το φράγμα του NBA όταν το 1986 πήγε για μια χρονιά στους Phoenix Suns. Και βέβαια μετά συνέχισε την καριέρα του στην Καζέρτα. Ισοφάρισε ο Γκλούσκοφ 4-4. Γιαννάκης. Ο Τζένοφ έχει αναλάβει τον Γκάλη που τώρα πήρε την μπάλα. Πάντα Γκάλης από δύσκολη θέση, rebound και follow από τον Στεργάκο. 6-4 για την ελληνική ομάδα και το λάθος που κάνουν οι Βούλγαροι. Η μπάλα ξανά για την ελληνική ομάδα. Βγαίνει ο Χριστοδούλα από τα σκριναρίσματα, σουτ για 3 πόντους. Rebound ο Γκλούσκοφ. Τζένοφ και Μλαντένοφ τώρα. Το Μλαντένοφ έχει αναλάβει ο Γιαννάκης. Αν βρεθεί ο Μλαντένοφ στη μέρα του είναι πολύ επικίνδυνο σουτέρ. Όπως τώρα σουτ για 3 πόντους δίνει το προβάδισμα στην Βουλγαρία 6-7. Αλλοιώθηκε η πάσα του Γιαννάκη από τον Μλαντένοφ. Έτσι είναι πλάγια για την ελληνική ομάδα που έχει 21 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεση. Παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Γκάλης, κάνει τη διείσδυση. Rebound ο Άντοφ και Μλαντένοφ τώρα. Τζένοφ. Άντοφ. Μαρκάρει εκεί ο Χριστοδούλου. Ο Χριστοδούλου που χρεώνεται από το Σαντσής με φάουλ. Εδώ ο Χριστοδούλου. Πρώτο φάουλ. Μλαντένοφ αμέσως στο σουτ και 6-9 μπροστά οι Βούλγαροι. Γιαννάκης. Στεργάκος Γιαννάκης, σουτ για 3 πόντους. Άστοχος ο αρχηγός εθνικής, Σάντοφ τώρα κατεβάζει την μπάλα. Γκλούσκοφ, Μλαντένοφ, μαρκάρει ο Γιαννάκης, προσπαθεί να κλέψει χωρίς αποτέλεσμα. Rebound ο Φασούλας και αμέσως τον Γκάλη. Έρχεται να το μαρκάρει ο Άντοφ, του κάνει φάουλ, μετράει το καλάθι. 8-9 το σκορ και μία βολή για τον Νίκο Γκάλη.
Ξανά εδώ η προσπάθεια του Γκάλι. Το καλάθι και το φάουλ από τον Άντοφ. Εδώ ο Νίκος Γκάλης που είναι τρίτος σκόρερ μέχρι τώρα της διοργάνωσης, πίσω από τον Ντράζεν Πέτροβιτς και τον Αντωνέλο Ρίβα. 9-9 ισοφάρισε ο Νίκος Γκάλης και τώρα Μλαντένοφ. Τζένοφ, Γλούσκοφ, μπροστά από τον Φασούλα που τον σταμάτησε εντυπωσιακά. Ξανά πάσα ευνηδιασμού για τον Γκάλη. Δεν πρόλαβε ο Νίκος Γκάλης την πάσα του Γιαννάκη. Τζένοφ, Βεσένκο βέβαια έχει κάνει βήματα μπροστά από τον Σεργάκο. Χριστοδούλου, Γιαννάκης τώρα. Πάσα για τον Γιαννάκη, έξοχο καλάθι από τον αρχηγό της Εθνικής. 11-9 μπροστά ξανά η Εθνική ομάδα. Ο Γιαννάκης που πρέσαρα εκεί για να κλέψει την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα. Μλαντένοφ, Άντοφ, μαρκάρει ο Χριστοδούλου και κλέβει έξυπνα την μπάλα, δεν μπορεί να ολοκληρώσει όμως. Βλέπετε εδώ τον Χριστοδούλου. Ελπίζουμε να μην έχει πρόβλημα στην προσπάθεια που έκανε για να σώσει την μπάλα πριν βγει αυτή έξω. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Χριστοδούλου. Κοιτάξτε εδώ, προλαβαίνει την μπάλα αλλά πέφτει κάπως άτσαλα στο παρκέ. Και εδώ προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες στον Φάνη Χριστοδούλου. Στο σημείο αυτής διακοπής θα πούμε ότι η ελληνική ομάδα δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα σουτ τριών πόντων. Αντίθετα οι Βούλγαροι έχουν 1-1 τρίποντα, 1-4 δίποντα και είναι εύστοχοι στις ελεύθερες βολές 4-4. Να πούμε ακόμα ότι ο Γιώργη Γλούσκοφ είναι ύψος 2-7, ο πρώτος παίκτης για τους Βούλγαρους, αμέσως μετά ακολουθεί ο Κόεφ με 2-4. Βεσένκοφ το σουτ χωρίς πίεση, rebound ο Γιαννάκης, αμέσως η μπάλα στον Γκάλη, μπροστά από τον Άντοφ, προσπάθησε και το rebound ο Στεργάκος, η μπάλα έφτασε στο Γιαννάκη. Στεργάκος μπροστά από τον Άντοφ, πολύ ωραία προσπάθεια και 14-9, 13-9 με συγχωρείτε για την ελληνική ομάδα. Backdoor πάσα για τον Τζένοφ από τον Λαντένοφ. Πολύ ωραία προσπάθεια των Βουλγάρων που μειώνουν στο ένα καλάθι. 13-11. Ενώ παίζονται 4 λεπτά. Γκάλης στριφογυρίζει εκεί. Κάνει την προσποίηση. Πέρασε για τον Σεργάκο. Έχει χρεωθεί όμως με 3 δευτερόλεπτα ο Ντέιβιτ Σεργάκος με στη ρακέτα των Βουλγάρων. Μλαντένοφ, Γλούσκοφ, προσπαθεί να βγάλει άμυνα ο Φασούλας, rebound ο Στεργάκος, Γιαννάκης τώρα. Εδώ τον έσπρωξε από πίσω ο Γλούσκοφ και δικαιολογημένο αρχηγός εθνικής ζητάει φάουλ από τον Φιωρίτο που ήταν κοντά στη φάση. Τζένοφ αμέσως στο σουτ, rebound τελικά από τον Γιαννάκη, φεύγει ο Φασούλας, Γκάλης τώρα. Κάνει μόνο στην προσπάθεια, όχι τελικά στον Φασούλα, εύκολα 15-11 από τον ψηλό της Εθνικής που τον βλέπετε εδώ να γυρίζει την άμυνα. Ο Φασούλας που έχει πετύχει μέχρι τώρα 4 πόντους, 5 λεπτά πριν 5 λεπτά παιχνιδιού. Βεσένκοφ, Τζένοφ, ακάλυπτος το σουτ για 3 πόντους, μειώνει σε 15-14. 2-2 τρίποντα οι Βούλγαροι, ενώ η ελληνική ομάδα έχει επιχειρήσει ένα τρίποντο με τον Γιαννάκη, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Δεύτερο τρίποντο από τον Γιαννάκη, χρεώνεται με φάουλο Μλαντένοφ. 3 βολές για τον Παναγιώτη Γιαννάκη και βέβαια θα πρέπει να πούμε, Αλέκο, ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Έχουμε διαπιστώσει αρκετά προβλήματα στην στατιστική υπηρεσία εδώ των Ιουγκοσλάβων. Κάνουν αρκετά λάθη, όπως και προηγουμένως.
που δεν είχαν σημειώσει το τρίποντο που έκανε ο Γιαννάκης, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Ναι, έχουν δώσει μία assist στο Γιαννάκη στα δύο παιχνίδια. Ενώ δεν είναι δυνατόν ο playback και της εθνικής ομάδας θα έχει κάτι μόνο μία assist. ...16-14 και μία ακόμη βολή, 17-14. Έκλεψε ωραία την μπάλα ο Γιαννάκης άμα τον Βλαντένοφ και βέβαια ο Γκάλης δεν έχει κανένα πρόβλημα να αυξήσει τη διαφορά στους 5 πόντους. 19-14, εδώ ο Γκάλης με 5 πόντους μέχρι τώρα. Τζένοφ, Άτοφ, βγάζει έξω στον Μλαντένοφ, στους για 3 πόντους. Νικητής στη μάχη του rebound το Χριστοδούλου που κατεβάζει και την μπάλα. Γκάλης, Γιαννάκης, Χριστοδούλου, μαρκάριο Βεσένκοφ εκεί. Ωραία προσπάθεια του Χριστοδούλου, χωρίς αποτέλεσμα όμως, rebound ο Γκλούσκοφ, Μλαντένοφ, Βεσένκοφ, έρχεται ο Φασούλας να τον κόψει. Ο Βεσένκοφ μειώνει σε 19-16. Γκάλης τώρα. Μαρκάρει εκεί ο Τζένοφ. Κερδίζει φάουλ από τον Βούλγαρο Γκάρντο Νίκος Γκάλης που έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ο Νίκος Γκάλης που για πρώτη φορά μετά από το 81 κινδυνεύει να χάσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της διοργανώσεις που πήρε μέρος. Πιο απελπιστική αντίπαλή του ο Τράζεν Πέτροβιτς εδώ στο σπίτι του, αλλά και ο Αντωνέλο Ρίβα που στα δύο πρώτα παιχνίδια έκανε επίδειξη της ικανότητάς του στο σκοράρισμα. 21-16 έχει γίνει το σκορ. Άντοφ, μακρινό τρίποντο χωρίς αποτέλεσμα, η μπάλα είναι ξανά για τους Βούλγαρους. Βεσένκοφ, Μλαντένοφ, ξανά Βεσένκοφ, Άντοφ, μαρκάρει και ο Σεργάκος, Μλαντένοφ, ξανά Άντοφ, Μλαντένοφ ακάλυπτο στο σουτ, μειώνει σε 21-18. Εδώ ο Μλαντένοφ. Γιαννάκης για τον Γκάλη, χωρίς πίεση το σουτ, rebound ο Γκλούσκοφ. Μλαντένοφ θέλει να κατεβάσει γρήγορα την μπάλα. Γκλούσκοφ, ξανά Μλαντένοφ. Άντοφ. Μπροστά από τον Στεργάκο, περνάει για το Βεσένκοφ. Ο Στεργάκος και ο Γιαννάκης προσπαθεί να κλέψει από τον Τζένοφ, χωρίς αποτέλεσμα. Λαντένοφ, Άντοφ και τώρα Γκλούσκοφ. Δεν μπόρεσε μπροστά από τον Φασούλα. Φόβητρο πραγματικό, ο ψηλός εθνικής ομάδας έχει μοιράσει αρκετά κοψίματα μέχρι τώρα. Και το φάουλ του Άντοφ στον Στεργάκο. Ξανά εδώ η φάση. Γιαννάκης μπροστά από τον Μλαντένοφ. Πέρασε για τον Φασούλα. Στεργάκος. Γιαννάκης σουτ για 3 πόντους. Ευστοχή αυτή τη φορά ο αρχηγός εθνικής. Τους 6 πόντους η διαφορά. 24-18. Μλαντένοφ. Μπροστά από το Γιαννάκη, Βεσένκοφ, Τζένοφ, αφρούρητος στο σουτ για 3 πόντους, έδιωξε ο Στεργάκος. Η μπάλα είναι ξανά για την Βουλγαρία. Και ο Κύριλ Σέμοφ, ο Βούλγαρος coach, κάνει την πρώτη του αλλαγή στη θέση του Βεσένκοφ, περνάει στο παιχνίδι τον Σλάβοφ.
Λαντένοφ. Backdoor ξανά για τον Τζένοφ, αυτή τη φορά ο Φασούλας έκοψε την μπάλα. Γκάλης για τον Γιαννάκη. 26-18. 11 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Μλαντένοφ. Άντοφ. Σλάβοφ. Ξανά Άντοφ. Αστόχησε, rebound το Χριστοδούλου. Γιαννάκης. Γκάλης. Σε θέση playmaker. Αποφασίζει να κάνει μόνος την προσπάθεια. Προσπαθεί για το rebound το Φασούλα. Τζένοφ και Μλαντένοφ. Ξανά Τζένοφ. Μλαντένοφ. Μπροστά από το Φασούλα το σουτ. 26-20 μείωσε. Εδώ ο Γιώργη Μλαντένοφ, 27 χρόνων, παίκτης της Λεύκη Σόφιας, με ύψος 1 μέτρο και 90 εκατοστά, από τα αστέρια της βουλγαρικής ομάδας. Φασούλας μπροστά από τον Κλούσκοφ, ζητάει φάουλ ο πάγκος ελληνικής ομάδας. Μλαντένοφ. Άντοφ για τον Τζένοφ. Προσπίσει στον Γκάλι, ξανά Άντοφ. Μπροστά από τον Φασούλα. Δίστασε ο παίκτης της ελληνικής ομάδας να σηκωθεί για να κόψει. Μείωσαν οι Βούλγαροι 26-22. Εδώ ο Άντοφ που πέτυχε το πρώτο του καλάθι. Σουτ για τρεις πόντους από το Γιαννάκη. Ξανά εύστοχος, βρήκε επιτέλους το δρόμο για το καλάθι ο αρχηγός Εθνικής. 2 στα 4 τρίποντα, 29-22. Γιαννάκη στο rebound. Στεργάκος και Γκάλης. Μπροστά από τον Άντοφ του γίνεται φάουλ. Εδώ ο Άντοφ που έκανε το τρίτο του φάουλ. Ξανά εδώ η φάση, ο Γκάλης. Η προσποίηση στον Άντοφ που δεν έχει άλλο τρόπο για να κόψει τον Γκάλη παρά μόνο το φάουλ. Φασούλας μπροστά από τον Κλούσκοβ, γύρισε ο ψηλός. Rebound το Μλαντένοφ. Άντοφ. Μλαντένοφ γύρισε γρήγορα η εθνική μας ομάδα. Βήματα στον Κλούσκοφ, χρεώνει ο Σαντζής. Γιαννάκης. 9 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 29-22 μπροστά η εθνική. Στεργάκος. Το πίβο, το σουτ. Προσπάθεια για το, από τον Φασούλα, το rebound το Γκλούσκοφ και τώρα Τζένοφ γρήγορα. Σλάβοφ, rebound το Χριστοδούλου. Γιαννάκης και Γκάλης τώρα. Μπροστά από τον Μλαντένοφ. Έξω στο Γιαννάκη. Αποφασίζει για σου τριών πόντων. Rebound ο Μλαντένοφ. Πάσα backdoor για τον Τζένοφ. Πολύ ωραίο καλάθι για τους Βούλγαρους, ενώ βλέπετε εδώ τον Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου που μειώνουν σε 29-24, 8 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Γκάλης μπροστά από τον Τζένοφ που παίρνει και το rebound και προσπαθεί να εκδηλώσει ευνηδιασμό. Η πάσα του δεν είναι καλή όμως για τον Άντοφ. Έτσι λοιπόν ξανά η μπάλα στην κατοχή της ελληνικής ομάδας. Γιαννάκης. Κάνει μόνος την προσπάθεια και δικαιώνεται. 31-24. 7,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Άντοφ. Για τον Σλάβο. Πέρασε στον Τζένοφ. Το rebound ο Χριστοδούλου. Γιαννάκης κατεβάζει γρήγορα την μπάλα τώρα. Μπροστά από τον Τζένοφ. Το
Σουτ με ταμπλό. Μλαντένοφ για τον Σλάβο. Προσπαθεί να πάρει την εσωτερική, έχει πατήσει όμως γραμμή όπως δείχνει ο Σαντσής. Η μπάλα ξανά για την ελληνική ομάδα. Χριστοδούλου αποφασίζει για σου τριών πόντων. Έστοχος ο Φάνης, 34-24, η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Με 10 πόντους, 6,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Άντοφ, Μλαντένοφ, Τζένοφ σουτ για 3 πόντους. Rebound ο Τζένοφ που ακολούθησε την μπάλα, τη φάση. Επιχείρησε νέο σουτ. Ο Γκλούσκοφ εκεί, τελικά ο Γιαννάκης κάνει πάσα ευνηδιασμού για τον Γκάλι. Μπροστά από τον Μλαντένοφ. Να λοιπόν που λειτουργήσε αυτή τη φορά η πρώτη πάσα στο rebound ο Γιαννάκης και η πρώτη πάσα ευνηδιασμού για τον Γκάλι. Μπροστά από τον Μλαντένοφ, 36-24. Σλάβοφ, Γκλούσκοφ μπροστά από τον Φασούλα. Το καλάθι και το φάουλ που χρεώνει ο Σαντσής στον Σεργάκο. Ξανά εδώ η φάση, πήγαν να μας τη δώσουν. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ντέιβιτ Σεργάκου και έχουμε time out. Ευκαιρία να ακούσουμε, Αλέκο, ορισμένα στατιστικά στοιχεία. Να πούμε καταρχήν για τον Γιώργη Μλαντένοφ, το μεγάλο αστέρι του βουλγαρικού μπάσκετ, ότι ήταν ο άνθρωπος που το 1984 στην Αθήνα, στους Πανεκκλησικούς Αγώνες, στο γήπεδο του Sporting είχε πετύχει ένα καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα και κερδίσει την Ουγγαρία 79-77. Να πούμε ακόμα τους αγώνες που έχουμε δώσει στις τελικές φάσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Οι Βούλγαροι προηγούνται, έχουν 4 νίκες έναντι 3. Έχουν χάσει 3 παιχνίδια. Να δώσουμε ακόμα τα στατιστικά, όπου έχουμε για την ελληνική ομάδα που δείχνει το κομπιούτερ. 3 στα 6 στα τρίποντα, 11 στα 23 στους 2 πόντους και στον 1 πόντο 5 στα 6, ενώ για την Βουλγαρία έχουμε 2 στα 7. 8 στα 21, ποσοστό 38% ευστοχία, 4 στα 4 έχουν πλήρη ευστοχία στις ελεύθερες βολές οι Βουλγάροι, ενώ έχουμε 2 λάθη για την ελληνική ομάδα, 7 για την Βουλγαρία, 12 rebound για την ελληνική ομάδα, 13 για τους Βούλγαρους, 4 foul και 6 για τους Βούλγαρους, 4 για την ελληνική ομάδα, 6 για την Βουλγαρία. Η Βουλγαρία που ανανέωσε την επίθεσή της, Άντοφ, Μλαντένοφ, Γκλούσκοφ, η προσπάθεια του Άντοφ, ενώ έχει περάσει και με το νούμερο 13 ο Ιόνοφ. Γιαννάκη στο φάουλ από τον Μλαντένοφ. Εδώ ο αρχηγός εθνικής. Έχει περάσει λοιπόν ο Ιόνοφ στο παιχνίδι, ενώ τώρα ετοιμάζεται και ο Λιούμπομιρ Αμιόρκοφ που παίρνει τη θέση του Γιώργη Γκλούσκοφ. Ο Αμιόρκοφ, ο πιο ψηλός παίκτης της βουλγαρικής ομάδας με ύψος 2 μέτρα και 8 εκατοστά. Το φάουλ που κάνει τώρα ο Αμιόρκοφ στην προσπάθεια του Φασούλα που έχει δικαίωμα για 2 βολές ο ψηλός εθνικής. Στην κατάσταση των φάουλ έχουμε 3 τον Άντοφ από 2 Στεργάκος, Μλαντένοφ και Τζένοφ μέχρι τώρα. 37-26 και 38-26 από τον Παναγιώτη Φασούλα. Ζον Πρες από την ελληνική ομάδα. Ιόνοφ φτάνει εύκολα στο lay-up. 5 λεπτά πριν από το τέλος μειώνει σε 38-28. Γιαννάκης, Χριστοδούλου, Γκάλης, μαρκάρει εκεί ο Ιόνοφ. Χριστοδούλου περιμένει στη γραμμή έξω από το 6-25 και ευστοχή. 2 στα 2 από τον Φάνη Χριστοδούλου στα τρίποντα, 41-28. Αμιόρκοφ, ο Ιόνοφ αστόχησε, rebound ο Στεργάκος, Γιαννάκης. Γκάλης μπροστά από τον Μλαντένοφ,
την προσπάθεια του Γκάλι και 44-28. Αρκετά αποδοτικό το τελευταίο δίλεπτο για την εθνική ομάδα που έχει ξεφύγει με 15 πόντους διαφορά, 4 λεπτά πριν από το τέλος. 43-28. Αμιόρκοφ μπροστά από τον Φασούλα. Στεργάκος, Γιαννάκης και αμέσως η πάσα για τον Γκάλι. Νέο καλάθι από τον Νίκο Γκάλι, 45-28. Όταν δουλεύουν σωστά τα rebound, δουλεύει σωστά και ο ευνηδιασμός. Είδατε στο τελευταίο δίλεπτο τρεις φορές ο Γκάλι έφτασε μόνος του κάτω από το βουλγάρικο καλάθι. Άντο, Μλαντένοφ, μακρινό σουτ για τρεις πόντους. Rebound ο Γιαννάκης και αμέσως η πάσα για τον Γκάλι που κάνει το γύρισμα από την άλλη πλευρά και το καλάθι, 47-28 στους 19 πόντους η διαφορά. Βλέπετε και την στατιστική του Γκάλι που έχει πετύχει μέχρι τώρα 15 πόντους. Μλαντένοφ. Άντο. Μλαντένοφ μπροστά από τον Στεργάκο το σουτ. Rebound το Χρυθοδούλου. Γιαννάκης και προσπαθεί να εκδηλώσει ξανά εφηδιασμό. Τελικά επιλέγει σουτ για 3 πόντους. Εύστοχος ο Γιαννάκης, 50-28, η διαφορά στους 22 πόντους. Μλαντένοφ. Ιόνοφ διστάζει μπροστά από τον Φασούλα. Το καλάθι από τον Αμιόρκοφ, το φάουλ από τον Χριστοδούλου. Το μετράει ο Σαντσής. 50-30 και μία βολή για τον Λιούμπομιρ. Όχι τελικά. Για τον Άντοφ. 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. 50-31. Γιαννάκης, Γκάλις για τον Στεργάκο, πολύ ωραία κίνηση και έξοχο καλάθι από τον Ντέιβιντ Στεργάκο. 52-31 για την εθνική μας ομάδα. Ιόνοφ πέρασε για τον Σλάβοφ που μείωσε σε 52-33. Γιαννάκης, Γκάλις για τον Στεργάκο, ξανά Γκάλις, 5-4 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει η ελληνική ομάδα την επίθεση, σουτ για 3 πόντους από τον Γκάλι, rebound ο Σλάβοφ, Μλαντένοφ βγάζει για τον Άντο, ωραία προσπάθεια του Βούλγαρου που απέφυγε με σπάσιμο της μέσης τον Γιαννάκη που επιχείρησε να τον κόψει, 52-35, εδώ ο Βεσένκοφ έτοιμος με την πρώτη ευκαιρία να μπει στο παιχνίδι. Στεργάκος, Χριστοδούλου από δύσκολη θέση. 54-35, ακριβώς ένα λεπτό πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Σλάβοφ αστόχησε. Γιαννάκης για τον Γκάλι μπροστά από τον Μλαντένοφ. Κάνει δύσκολη την προσπάθεια του ο Νίκος Γκάλις, αλλά έφτασε πάλι στο καλάθι. 56-35. Ο Γκάλις που έχει πετύχει μέχρι τώρα 17 πόντους. Άντο. Rebound. Τελικά έφυγε πάλι μέσα από τα χέρια του Φασούλα. Μλαντένοφ τη διείσδυση. Γίνεται μάχη για το rebound. Νικητής ο Χριστοδούλου και αμέσως στον Γκάλι. Περιμένει και ο Φασούλας. Ο Γκάλις αποφασίζει να την κάνει μόνος του την προσπάθεια μπροστά από τον Σλάβοφ. Από τον Ιόνοφ, με συγχωρείτε. 58-35, 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ιόνοφ, Αμιόρκοφ και το τέλος του ημιχρόνου. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 23 πόντους διαφορά, 58-35.
35 και ευκαιρία είναι να δούμε, ενώ εσείς βλέπετε τους Έλληνες φιλάθλους εδώ στη Dom Sportova και βλέπετε την ομαδική στατιστική. Θα σας ακούσουμε τον Αλέκο Θεοφιλόπουλο. Έχουμε λοιπόν, όπως δείχνει το κομπιούτερ, επαναλαμβάνουμε, γιατί πιθανότατα να υπάρχει ένα ακόμα τρίποντο του Γιαννάκη που το έχει μετρήσει το κομπιούτερ. 5 στα 8 στα τρίποντα, 63% ευστοχία, 18 στα 31 στα δίποντα, 58% ευστοχία, 7 στις 8 σε ελεύθερες βολές, 88% ευστοχία. Για τους Βούλγαρους έχουμε 2 στα 8 τρίποντα, 25% ευστοχία, 12 στα 32 στα δίποντα, 38% ευστοχία, 5 στις 5 στις ελεύθερες βολές, 100% ευστοχία. Στα λάθη έχουμε 2 για την ελληνική ομάδα, 7 για τους Βούλγαρους, στα rebound 19 για την ελληνική ομάδα, 14 για τους Βούλγαρους και στα foul 5 για την ελληνική ομάδα, 8 για τους Βούλγαρους. Να δώσουμε και τους πόντους όμως γρήγορα. Να πούμε λοιπόν ότι ο Γκάλης έχει πετύχει 19 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής του αγώνα. Ο Γιαννάκης έχει πετύχει 17 πόντους, 8 πόντους από τον Στεργάκο, 6 πόντους από τον Φασούλα, 8 πόντους από τον Χριστοδούλου. Για τους Βούλγαρους έχουμε 4 πόντους από τον Γκλούσκοφ, 2 πόντους από τον Σλάβοφ, 9 πόντους από τον Τζένοφ, 2 πόντους από τον Βεσένκοφ, ο Μλαντένοφ έχει πετύχει και αυτός 9 πόντους, ενώ έχει πετύχει 2 πόντους ο Ιόνοφ και 7 πόντους ο Άντοφ. Δεν έχει πετύχει πόντο ο Αμιόρκοφ. Να περάσουμε όμως και να πούμε για αυτή την άγνωστη Βουλγαρία, ότι Γιώργο θα συμφωνήσει και εσύ, ότι παρουσίασε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στο πρώτο παιχνίδι με τους Γάλλους ήταν τελείως αγνώριστη, οι Γάλλοι επιμείνουν πολύ εύκολα έκαναν περίπατο, ενώ χθες έπεσαν καλύτερα με τους Ιουγκοσλάβους, τους οποίους βέβαια υπήρχε και ένα αποτέλεσμα που έκανε το γύρο της Ευρώπης και προκάλεσε εντύπωση την 5η-3 Φεβρουαρίου του 88. Και το βράδυ στη Σόφια η Βουλγαρία ανοίξει την Ιουγκοσλαβία με 97-74 και ανοίχθηκε ο δρόμος για το Ζάγκρεπ, που ήρθε εδώ. Η Βουλγαρία ήταν outsider, πήρε την πρόξη από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και από την Σουηδία. Να πούμε ότι η Βουλγαρία έχει μέσο όρο ηλικίας 24,5 και μέσο όρο ύψους 1,96. Προμοτής είναι ο κύριος Σέμοφ, 50 ετών, από το 1986 διαδέχτηκε τον Μπατσόφσκι. Ευκαιρία όμως μέχρι να ετοιμάσει Αλέκο τα πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, στα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ατομικά και ομαδικά στατιστικά στοιχεία. Ευκαιρία είναι να πούμε τώρα το υπόλοιπο πρόγραμμα της τρίτης και τελευταίας ημέρας.